Ακούστε, βάλατε με την ερώτησή σας θέματα μείζωνος σημασίας και μάλιστα που αφορούν την παγκόσμια οικονομική κρίση, αφορούν τη χώρα, αφορούν τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην απασχόληση της νέας γενιάς. Βάλατε πολύ σοβαρά ζητήματα και για τη χώρα και για την κοινωνία. Κρίσιμα που αφορούν άμεσα κάθε Έλληνα, κάθε νέο άνθρωπο, κάθε οικογένεια. Λυπάμαι γιατί τελικά αποδείξατε ότι δεν ήρθατε τόσο γι' αυτό, ότι δεν σας νοιάζουν τόσο αυτά, αλλά με τις αναφορές σε άλλα θέματα αποδείξατε ότι ήρθατε εδώ για μια παράσταση δημαγωγίας και μια παράσταση κομματικής σκοπιμότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι νέοι σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και στην Ευρώπη, εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε ό,τι αφορά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Στα 4 προηγούμενα χρόνια αναπτύξαμε συστηματικές προσπάθειες για να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή. Προχωρήσαμε σε πολιτικές για την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας, αλλά βεβαίως συναντήσαμε ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής που υπηρετούν την καθήλωση. Προχωρήσαμε σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επενδυτικό περιβάλλον, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά και εκεί συναντήσαμε άρνηση και οργανωμένη αντίδραση. Προωθούμε τώρα ένα συγκροτημένο πλαίσιο για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, την προστασία της εργασίας, τη μείωση των επιτοκίων, αλλά συναντούμε διαστρέβλωση και λαϊκισμό. Τα προβλήματα όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν λύνονται με ευχές. Δεν μπορεί από τη μια να επισημαίνονται τα προβλήματα και από την άλλη να οργανώνονται αντιδράσεις στα σχέδια για την επίλυσή τους. Δεν μπορεί η πολιτική να μεταβάλλονται σε σχολιαστές των γεγονότων. Δεν μπορεί ο πολιτικός λόγος να εξαντλείται σε ευχολόγια, τα οποία μπορεί να είναι ευχάριστα σε όλους, αλλά δεν δίνουν λύση σε τίποτα, σε κανένα πρόβλημα. Κανένας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ανταποκρίνεται στο χρέος του, κατηγορώντας τους άλλους για τα πάντα. Όταν λοιπόν τίθεται το ερώτημα για τα μέτρα που λαμβάνονται, δεν μπορεί να αγνοούνται ούτε οι ως τώρα πολιτικές της κυβέρνησης, ούτε τα αποτελέσματά τους. Η σύγκριση των στοιχείων για την εξέλιξη της ανεργίας τα τελευταία χρόνια δεν επιτρέπει αμφισβητήσεις. Θυμίζω ότι το Μάρτιο του 2004 η ανεργία έφτασε στο 11,2%, ενώ τον περασμένο Αύγουστο είχε περιοριστεί στο 7,1%. Αυτή είναι η αλήθεια. Για τους άνδρες, από το 7,4% περιορίστηκε στο 4,5%. Περιορίστηκε δηλαδή σε ένα ποσοστό που είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη. Για τους νέους, από το 30,2% μειώθηκε στο 19,2%. Είναι η μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με όλες τις ηλικιακές ομάδες. Βεβαίως, παρόλα αυτά, η ανεργία στους νέους παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Γι' αυτό συνεχίζουμε τη στρατηγική που χαράξαμε τα προηγούμενα χρόνια. Βελτιώνουμε, συμπληρώνουμε, διευρύνουμε τα προγράμματα προώθησης της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, των νέων ελεύθερων επαγγελματιών, των επιδοτήσεων για την πρόσληψη ανέργων. Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος για να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του Έλληνα, να βρουν διέξοδο οι νέοι μας, είτε ως επιχειρηματίες, ως νέοι επιχειρηματίες, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως εργαζόμενοι σε νέες θέσεις εργασίας. Αναμφισβήτητα, η διεθνής συγκυρία δημιουργεί ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις σε ένα πρόβλημα που ήταν και βεβαίως παραμένει μεγάλο. Στο διάστημα που ακολουθεί, πέρα τα προγράμματα ενεργητικής στήριξης της απασχόλησης, προωθούμε σειρά παρεμβάσεων. Τονίζω, σχεδιάζουμε τη σταδιακή απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων σε συνεννόηση με τους επαγγελματικούς φορείς. Είναι βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους και τις γυναίκες. Επιδοτούμε τους νέους αγρότες με ποσά έως και 40.000 ευρώ, προκειμένου να παραμείνουν στη γη τους, να οργανωθούν ως σύγχρονοι επιχειρηματίες, να παράγουν και να προοδεύουν. Προετοιμάσαμε την προκήρυξη μέσω του ΟΑΕΔ νέων θέσεων εργασίας που μέχρι το τέλος του 2009 βέβαια θα προσεγγίσουν τις 200.000. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναπτύσσει και θα αναπτύξει κάθε εφικτή προσπάθεια. Έχουμε πλήρη συνέστηση της κρισιμότητας των περιστάσεων. Έχουμε σαφή γνώση των προβλημάτων της νέας γενιάς. Δεν πρόκειται όμως να κολακεύσουμε κανένα με ψεύτικα λόγια. Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις, τις δυσμείς επιπτώσεις της διεθνούς συγκυρίας, αλλά και να διασφαλίσουμε μια καλύτερη επόμενη μέρα. Είναι χρέος μας αυτό.
χρέος μας στον τόπο και κυρίως χρέος μας στους νέους ανθρώπους της χώρας. Ακούμε όλες τις προτάσεις, υιοθετούμε κάθε γόνιμη ιδέα, κάθε εφικτό μέτρο, με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, αλλά και με έγνοια για το αύριο. Οι δήθεν απλόχερες πολιτικές δεν σημαίνουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενδιαφέρον, πραγματικό ενδιαφέρον για τον πολίτη. Σημαίνουν υποταγή των πάντων σε κομματικές σκοπιμότητες. Σημαίνουν αδιαφορία για την οικονομία και τις αντοχές της. Σημαίνουν απόπειρα εμπεγμού των πολιτών σε βάρος του συμφέροντός τους. Σημαίνουν επικίνδυνη άγνοια σε τελική ανάλυση. Κάνουν τεράστιο λάθος όσοι εγκλωβίζονται στην επιδίωξη εφήμερων εντυπώσεων. Η κρίση που βαραίνει σήμερα ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα δεν έχει προηγούμενο. Κρισιμότητα των περιστάσεων δεν επιτρέπει εύκολα και μεγάλα λόγια. Δεν επιτρέπει ανεύθυνες, επιπόλαιες, λαϊκίστικες συμπεριφορές από κανέναν. Είμαστε σε μια άλλη εποχή για την παγκόσμια οικονομία. Είμαστε σε εποχή κραδασμών και μηδενικής ορατότητας για τις οικονομίες όλου του κόσμου. Είμαστε σε εποχή αυξημένης ευθύνης. Όλοι έχουμε ευθύνες. Η πρόκληση είναι για όλους και είναι ξεκάθαρη. Εντυπώσεις ή ουσιαστικό αποτέλεσμα. Επιπολαιότητα ή σοβαρότητα. Ανευθυνότητα ή υπευθυνότητα. Ευχολόγια ή πραγματικές λύσεις.